37 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο από πτώση μεταγωγικού αεροσκάφους πάνω σε σπίτια κοντά στο αεροδρόμιο του Μπισκέκ στο Κυργιστάν. Το Boeing 747-400 ήταν ναυλωμένο από την τουρκική εταιρεία ACT και πραγματοποιούσε την πτήση Hong Kong-Κωνσταντινούπολη με ενδιάμεση στάση στο Μανάς του Κυργιστάν. Από τη συντριβή του αεροσκάφους καταστράφηκαν ολοσχερώς 15 σπίτια, ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι και 6 παιδιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος συνετρίβει λίγο πριν προσγειωθεί εξαιτίας της πυκνής ομίχλης που επικρατούσε στην περιοχή.